Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών η 14η του Σεπτέμβρη και ένας από τους φορείς και τις οργανώσεις που επιχειρούν να στείλουν το μήνυμα σχετικά με τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα των πρώτων βοηθειών, το πόσο σωτήριο για κάποιο συνάνθρωπό μας μπορεί να είναι να λάβουμε τη σχετική εκπαίδευση, είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Η μεγαλύτερη ίσως σήμερα ανθρωπιστική οργάνωση στη χώρα, που η ιστορία της μας πηγαίνει πίσω στο 1877. Εμείς φιλοξενούμε σήμερα για να το συζητήσουμε αυτό το θέμα τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αντώνη Αυγερινό. Κύριε Αυγερινέ, γεια σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ θερμότατα για την πρόσκληση και την φιλοξενία στην ωραία εκπομπή σας. Θεωρώ ότι θίγεται ένα άκρος ανθρωπιστικό πραγματικά έργο που αφορά την εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και βεβαίως την παροχή πρώτων βοηθειών, ως άκης και όσοι τη χρειαστούν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κύριε Αυγερινέ, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σώμα που αποτελείται από δεκάδες πραγματικά εθελοντές αμαρίτες, διασώστες και ναυαγοσώστες, γιατί οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι που μπορεί να χρειαστούμε ανά πάσα στιγμή, τόσο στο υγρό στοιχείο, όσο και σε πολλές ακόμη περιστάσεις στη ζωή μας, έτσι. Βεβαίως, πολύ σωστά αναφέρατε τον τομέα των Σαμαριτών Διασωστών Ναυαγοσωστών, αλλά έχουμε και τον τομέα της νοσηλευτικής. Βέβαια. Τον πρώτο τομέα που ιδρύθηκε εδώ και 142 χρόνια, όπως αναφέρατε, με την ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που επίσης έχει την δυνατότητα της παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες. Θα μου επιτρέψετε εδώ να τονίσω ότι η παγκόσμια αυτή ημέρα πρώτων βοηθειών καθιερώθηκε από το 2000 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού Ερυθράς Ημισελήνου και γιορτάζεται κάθε χρόνο το δεύτερο Σάββατο του μηνός Σεπτεμβρίου. Φέτος λοιπόν θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Βεβαίως, κάθε χρόνο η ημέρα έχει και ένα μήνυμα να προσφέρει. Φέτος λοιπόν το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας πρώτων βοηθειών είναι αφιερωμένο σε όλες εκείνες τις ευαίσθητες ομάδες των συνανθρώπων μας που απειλούνται είτε με περιθωριοποίηση είτε με αποκλεισμό. Να αναφέρω μερικές από αυτές. Άτομα παραδείγματος χάρη με αναπηρία, ηλικιωμένοι ανήμποροι μοναχικοί, κρατούμενοι, θύματα εμπορίας, πάρα πολλά σήμερα, μετακινούμενοι πληθυσμοί, πρόσφυγες, μετανάστες, γεωγραφικά αποκλεισμένοι και λοιπά συμπολίτες μας. Ορισμένα λοιπόν από τα μέλη αυτών των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων είναι πολύ πιθανό, αντιλαμβανόμαστε όλοι, να τραυματιστούν, να αρρωστήσουν, να χρειαστούν τέλος πάντων κάποιον που εκείνη τη στιγμή να τους προσφέρει τα βασικά των πρώτων βοηθειών για να τους σώσει τη ζωή ή να τους σώσει από μια αναπηρία. Σωστά. Η γνώση των πρώτων βοηθειών, επίσης επιτρέψτε μου να σας πω ότι πραγματικά είναι ένα ανθρωπιστικό έργο. Πραγματικά μπορεί στην καθημερινότητα να χρειαστείς μια έκτακτη ανάγκη εκεί όπου, όπως όλοι γνωρίζουμε, η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει μια αναπηρία ή βεβαίως και να σώσει μια ζωή. Γιατί οι πρώτες βοήθειες σώζουν ζωές, είναι για όλους, χρειάζονται παντού. Κύριε Αυγερινέ, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει παρουσία με στόχο την παροχή πρώτων βοηθειών, όταν αυτό είναι αναγκαίο, σε κάποιους συμβολικούς τόπους στη χώρα μας, οι οποίοι έχουν και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως για παράδειγμα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έχθες είχα πάλι συνάντηση με την εξαίρετη Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Με δική της λοιπόν πρωτοβουλία πρόσκληση από τις 12 του μηνός Ιουλίου, ενός τότος έτους, είμαστε όχι μόνο στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, αλλά και στην αρχαία Ολυμπία. Επί καθημερινής βάσης από 8 το πρωί μέχρι 8 το απόγευμα. Και πραγματικά και ειλικρινά η παρουσία μας είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεσματική. Mm-hmm. Διότι περιστατικά συμβαίνουν κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία πόσο βαριά ή πόσο ελαφριά είναι. Οι χιλιάδες των τουριστών που επισκέπτονται και τον Ιερό Βράχο και τον Ιερό Χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας έχουν ανάγκη πραγματικά να είμαστε δίπλα τους, να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα σέβεται την προσέλευσή τους, σέβεται την αγάπη τους σε αυτά τα ιερά για μας μνημεία και δεν νοείται να μην είμαστε εκεί
όπως προστάζει άλλωστε το καθήκον μας, να βοηθήσουμε όταν χρειαστεί με την παροχή, όπως είπατε, πρώτων βοηθειών. Το μήνυμα βέβαια για τη σπουδαιότητα των πρώτων βοηθειών και τη γνώση τους θα το στείλουν τα μέλη και οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και από τους χώρους της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που έχετε παρουσία φέτος. Βεβαίως, 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 και πάλι σας ευχαριστώ και για αυτή την επισήμαση. Το περίπτερό μας με ιδιαίτερα θα έλεγα αγάπη προσεγμένο. Θα χαρούμε πολύ να το επισκεφθείτε κι εσείς. Το έχει επισκεφθεί πλήρως κόσμου, επωνύμων και ανωνύμων, πάρα πολλοί υπουργοί, πολιτικοί και πολιτιακοί παράγοντες. Βρίσκονται εκεί οι πολυπληθείς εθελοντές μας, προκειμένου να ενημερώσουν για τις δράσεις ενέργειες του οργανισμού μας, αλλά και βεβαίως να παρουσιάσουν επιδείξεις πρώτων βοηθειών, προκειμένου πραγματικά να καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να προσεγγίσουν με αγάπη και ποτέ δεν είναι αργά σε κάποιον να μάθει πρώτες βοήθειες. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε μία περίπτωση που όπως και να το κάνουμε όλοι γνωρίζουμε ότι η προσέλευση ενός τέλος πάντων ασθενοφόρου ή ενός γιατρού δεν θα συμβεί αμέσως, η δική μας πραγματικά ανθρώπινη πρόσβαση αλλά και γνώση βεβαίως πρώτων βοηθειών θα σώσει, ειλικρινά θα σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να γίνει βίωμα όλων, ώστε όλοι σιγά σιγά να μπορέσουν να προσέλθουν σε μας, να τους βοηθήσουμε να μάθουν πρώτες βοήθειες, έστω και τις πολύ πολύ βασικές που είναι αναγκαίες στην καθημερινότητα. Και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο πιο, θα έλεγα, ο μοναδικά πιστοποιημένος οργανισμός απανταχού του κόσμου, ενεργοποιούμαστε και δραστηριοποιούμαστε ως Ερυθρός Σταυρός Ερυθρά Ημισέλληνος σε 193 χώρες της Ιφιλίου. Και έχουμε τιμηθεί, έχει τιμηθεί δηλαδή ο Ερυθρός Σταυρός Ερυθρά Ημισέλληνος με 3 βραβεία Νόμπελ. Και μία από τις πρωταρχικές, ειλικρινά, δράσεις απανταχού της Ιφιλίου είναι η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες. Κατέχει ο Ερυθρός Σταυρός παγκοσμίως την πρώτη θέση όχι μόνο στην παροχή πρώτων βοήθειών αλλά και στην εκπαίδευση πολιτών στις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα. Γι' αυτό και επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απανταχού της Ελλάδος προσφέρει ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, οργανισμού, φορέα κλπ. Πολίτη, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και παρέχοντας και μία πλήρως διαδραστική, θα έλεγα, δυναμική εμπειρία εκπαίδευσης σε όσους συμμετέχουν, αρκεί να σας πω ότι πρωτοπορούμε και σε αυτό, παρέχουμε εκπαίδευση πρώτων βοηθειών εξ αποστάσεως, έχουμε αναπτύξει πλήρως το e-learning, και ο οποιοσδήποτε συμπολίτης ενδιαφέρεται μπορεί να εκπαιδευτεί με e-learning. Πολύ ωραία. Κύριε Αυγερινέ, θέλουμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία. Περισσότερα για τη δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι επισκέπτες της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μπορούν να πληροφορηθούν στο περίπτερό σας που βρίσκεται στο περίπτερο της έκθεσης αριθμός 14. Ακριβώς.